ήθελε μίλα. Θα σε σκοτώσω για τους δύο, το καταλαβαίνεις. Οι Ρωμαίοι τα ξέρουν όλα, γιατί θα το κάνει ο Τρίσι, με υποβρύχιο, με ειδική αποστολή. Ποια είναι η αποστολή αυτή? Δεν ξέρω. Ποιος ήταν αυτός που μου έδωσε? Δεν ξέρω. Ποιοι σας έστειλαν? Τι ήρθατε να κάνετε στην Ελλάδα? Μίλα για το καλό σου. Δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα. Ας και ποια είναι, την γνωρίζεις? Είσαι να δάσεις αρχή, τραγουδίστρια, καταστήσεις σε δύο χρόνια. Δεν είμαστε. Είπες. Ίσως δεν τις μοιάζω, δεν είμαστε. Όχι, αλλά ψέματα. Παρακάτε, μη σηκώνετε. Είμαι αυτή που γράφει τα φωτιτά μου, η Δημητρά μου. Φύγετε τώρα από μπροστά μου, πείτε το ρεπερτόριο. Μονολίκη, τι άλλο κάνεις? Κάνω Λίκη, κάνω Ράκελ Γουέλς, Κατγούμαν, Ρίτα Παβώνη, Πηγιόνσε, Σακίρα, Μπρίτνι Σπίαρ. Πολύ μουσικοχορευτικό, ε. Ναι, με έχουν πολύ στο χορευτικό. Ρίση Τάνια, όταν δεν έχεις όρεξη, γιατί έχεις τσακωθεί με το αίσθημα? Πολλές φορές μου έχει τύχει. Τι κάνεις, πώς αλλάζεις και ανεβαίνεις εκεί πάνω? Τα ξεπετάω. Τι εννοείς? Νομίζω ότι το show για μένα είναι μια ξεπέτα όταν δεν έχω όρεξη. Χαμογελάω, ψεύτικα. Πληθωρική, δηλαδή, ρε παιδί μου, δεν σε γέμισε το παράτησες για ένα χρόνο. Ναι, ναι, ναι. Δεν φοβήθηκε μήπως το χάσεις, μήπως μετανιώσει την επιλογή σου? Γιατί... Είσαι αυθόρμητη. Ναι, γιατί ήξερα ότι το κρατάω στο χέρι μου. Είναι σαν αυτό που λέει, μάθε τέχνη κι άστινα, και αν πεινάσεις πια άστινα. Την ξανάπιασες γιατί πείνασες ή γιατί σου έλειψε? Γιατί μου έλειψε. Γιατί μου έλειψε η σκηνή, τα φώτα, ο κόσμος που σε κοιτάει, σε χειροκροτάει.
Δεν είναι τυχαίο που λέμε ότι όταν ένας άνθρωπος έχει λάμψει, είναι σαν να έχει καταπιεί προβολέα. Πεθαίνω γι' αυτό. Όταν σβήνει. Έχει τύχει να κάνω και σοου χωρίς προβολέα. Είναι το ίδιο. Όχι. Πέφτω, δεν μπορώ να λειτουργήσω, να... Έτυχε μια βραδιά να είμαστε τίνκα το μαγαζί και να καεί μια ασφάλεια και να πέσει ο προβολέας και να δουλεύουμε μόνο με τα φώτα γύρω. Ένιωθα πολύ χάλια. Δεν έχω φίλους βασικά, ναι, δεν έχω φίλους. Δεν έχω φίλους. Σε πειράζει αυτό? Με πειράζει... Μπορεί να με πειράζει και να μην το καταλαβαίνω, αλλά με πειράζει κιόλας ότι το πώς μου έχουν φερθεί οι άνθρωποι. Με πειράζει πιο πολύ από το να είμαι μόνη μου.